1-2-1-2, είμαι ο Φάνης Αριτζής και αυτό είναι το Theater Voice. Στο σημερινό podcast, στο σημερινό επεισόδιο είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί βρίσκομαι στην εμείς, την επιστημονική μαστολογική εταιρεία ή ασυστήριξη. Μαζί μου θέλω να υποδεχτώ την κυρία Γαλάτια Αγαπάκη, υπεύθυνη στην εμείς. Κυρία Αγαπάκη, καλησπέρα σας. Είναι ιδιαίτερη τιμή που με υποδέχεστε σήμερα εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, αλλά και που με δεχτήκατε εδώ στο χώρο, στην εμείς, στην επιστημονική μαστολογική εταιρεία. Συγχαρητήρια για το έργο σας. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί όλο αυτό που κάνετε, εσείς, η επιστημονική ομάδα, οι εθελοντές γιατροί, ουσιαστικά στηρίζετε άπορες γυναίκες στο δύσκολο αυτό μονοπάτι που βρίσκονται στην ίαση του καρκίνου του μαστού. Αλλά θα ήθελα να δώσω το λόγο σε εσάς να μας πείτε δύο λόγια, δυνατά έτσι γιατί βρισκόμαστε και εδώ πέρα στο podcast, να σας ακούνε και οι ακροατές μας για το τι κάνει η εμείς. Καλησπέρα και από εμάς, καλώς ήρθατε. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευαισθητοποίησή σας στο έργο της εμείς και που θέλετε να αναδείξετε αυτό το έργο μέσα από τις δικές σας εκπομπές. Εμείς σημαίνει Επιστημονική Μαστολογική Εταιρεία ή Ασυστήριξη, αυτή είναι η επωνυμία μας, και το ακρονίμιο σχηματίζει τη λέξη εμείς, αλλά επί της ουσίας σημαίνει ότι όλοι παράγουμε ένα έργο, γι' αυτό λέμε εμείς, ακόμα και εσείς απόψε έχετε γίνει εμείς αφού προωθείτε και παράγετε το έργο της εμείς. Μιλήστε μας για τον επιστημονικό υπεύθυνο που βρίσκεται πίσω από αυτό τον όραμα ουσιαστικά. Ιδρυτής μας, οραματιστής και πρόεδρος του έργου είναι ο κύριος Γρηγόρης Ξαπαπαντάκης, χειρουργός μαστού, ο οποίος το 2010 με άλλους 7 εθελοντές γιατρούς, συναδέλφους του, ξεκίνησε αυτή την εταιρεία με το όραμα να δώσει ελεύθερη πρόσβαση σε γυναίκες άπορες, ανασφάλιστες, οικονομικά αδύναμες από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες με καρκίνο στο μαστό. Η εταιρεία μας λοιπόν σήμερα έχει πάνω από 150 εθελοντές γιατρούς και πάνω από 1000 μέλη απλό κόσμο που στηρίζει αυτό το έργο και δημιουργήθηκε για να παρέχει τη δωρεάν περίθαλψη που είπαμε σε γυναίκες άπορες ανασφάλιστες με καρκίνο στο μαστό. Μία κυρία από την ώρα που κληρεί τα κριτήριά μας και εγκρίνεται το αίτημά της, αναλαμβάνουν οι χειρουργοί γιατροί μας χωρίς αμοιβές, χειρουργία και ιατρική παρακολούθηση, ενώ η εταιρεία καλύπτει όλα τους τα έξοδα σε εξετάσεις προηχειρητικού ελέγχου, σταδιοποίηση της νόσου, τα νοσήλειά τους και όλους τους ελέγχους παρακολούθησης της νόσου για όσα χρόνια παραμένουν στη δύσκολη και ευάλωτη οικονομική κατάσταση. Αυτό είναι το ένα κομμάτι του έργου, πολύ μεγάλο, το οποίο βέβαια υποστηρίζεται και παράπλευρα και από ψυχολόγους που στηρίζουν και την ίδια τη γυναίκα που νοσεί, αλλά και την οικογένειά της. Φυσικοθεραπευτές που βοηθάνε αν προκύψει κάτι με τα χεράκια τους με λεμφίδημα ή ό,τι άλλο προκύψει, με εθελοντές που δίνουν δωρεάν περούκες για τα μαλλιά όταν τους πέφτουν τα μαλλάκια. Είναι μία αγκαλιά, η εμείς δημιουργεί μία αγκαλιά μέσα από τους εθελοντές γιατρούς για τις γυναίκες που το έχουν ανάγκη. Αντίστοιχα, αν κάποιος θα θέλει να προσφέρει στην εταιρεία, τι θα πρέπει να κάνει? Ανάλογα αν θέλει να προσφέρει εθελοντικά υπηρεσίες ή αν είναι, για παράδειγμα, κάποια εταιρεία που θέλει να συμβάλλει μέσα από το πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ή κάποιο ίδρυμα που θέλει να στηρίξει οικονομικά, ένα email ή ένα τηλεφώνημα, είμαστε αυτοί, κάνουμε αυτό και θέλουμε να στηρίξουμε το έργο της εμείς και της ασθενής. Είναι πολύ απλό. Κυρία Αγαπάκη, κλείνοντας, να σας ευχαριστήσω εννοείται πάρα πολύ. Τι μήνυμα θα θέλατε να περάσετε σε κάποια, κυρίως γυναίκα, που μας ακούει αυτή τη στιγμή και ίσως φοβάται, γιατί ο καρκίνος του μαστού, εντάξει, τον αναφέρουμε το μήνα Οκτώβριο, γιατί είναι ο μήνας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και πρόληψης ουσιαστικά. Αλλά εσείς τι μήνυμα θα θέλατε γενικά να περάσετε
στις γυναίκες που μπορεί να μας ακούν αυτή τη στιγμή ή και στους φίλους γυναικών που μπορεί να μας ακούν αυτή τη στιγμή και είναι το στήριγμα αυτό των γυναικών. Να μην φοβάται καμία γυναίκα να πάει να κάνει την εξέτασή της. Οι άντρες που βρίσκονται δίπλα στην κάθε γυναίκα να είναι μαζί της, να τη στηρίζουν και να τη συνοδεύουν και για την εξέτασή της και στο γιατρό της. Το μήνυμά μας είναι η θεραπεία είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο για τους λίγους. Οπότε καμία γυναίκα να μην φοβάται και να πηγαίνει να εξετάζεται αλλά και να απευθύνεται στην εμείς αν ξέρει ότι βρίσκεται σε αυτή τη δύσκολη θέση την οποία περιγράψαμε. Είμαστε εδώ για να εξυπηρετήσουμε όποιος συνάνθρωπό μας το έχει ανάγκη. Αυτό είναι το μήνυμα του κυρίου Ξυπαβαδάκη. Αυτός είναι ο λόγος που ίδρυσε την εμείς και είμαστε εδώ για να εξυπηρετήσουμε τον κάθε συνάνθρωπο που έχει την ανάγκη μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνατε να είστε στο Theater Voice, να σας ευχηθώ πολύ καλή δύναμη στο έργο σας και πραγματικά να ξέρετε ότι είμαστε δίπλα σας και με το δικό μας τρόπο να ξέρετε ότι το Theater Voice είναι εδώ να υποστηρίξει πάντοτε τις δράσεις της εμείς. Πολύ καλή συνέχεια στο έργο, το λειτουργήμα που κάνετε. Εμείς ευχαριστούμε για την ωραία πρωτοβουλία σας και την ευαισθητοποίησή σας στο θέμα του κακίνου του γνωστού. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.